Κοιτάξτε, καταρχήν να κάνουμε ένα σχόλιο σχετικά με το κόμμα Κασιδιάρη, mm-hmm. που μεταλλάχθηκε σε ΕΑΝ τώρα. Γιατί νομίζω δεν αφορά μόνο το πρόσωπο, αφορά την ίδια την ιδεολογία αυτού του κόμματος ή αυτών των μορφωμάτων, να το πούμε έτσι. Ότι καταρχήν σε νομικό επίπεδο υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. 4 και 4, 8 χρόνια κράτησε και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ολοκλήρωση της δίκης. Το λέτε αυτό γιατί αν είχε τελεσιδική, αν είχε τελεσιδική, δεν θα προφανώς καμία ρύθμιση. Είναι γνωστό ότι δεν θα συζητούσαμε. Πάλι καλά, δεν θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή. Βρήκαμε αίθουσα. Δεν θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή περί τροπολογιών, περί ολομέλειας του Αρείου Πάγου κτλ. Δεν θα συζητούσαμε και την ευθύνη την έχουν αυτοί οι δύο. Δεν το συζητάμε αυτό. Όμως το δέχεστε κι εσείς ότι το θέμα Κασιδιάρη ως πρόσωπο είναι το ένα μέρος. Να είναι ενισχυμένα τέτοια κόμματα. Μιλάμε για μια ιδεολογία, εγκληματική, την ναζιστική ιδεολογία, τη φασιστική ιδεολογία, η οποία γεννιέται μέσα σε αυτό το σύστημα που αυτά τα κόμματα εδώ υπηρετούν. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης. Σε αυτό το σύστημα γεννιέται και θρέφονται τέτοιες ιδεολογίες. Δεν θα είχαμε καταθέσει σε αυτό το σύστημα, λοιπόν, αυτού, σας που γεννιούνται, πάρα πολύ, που γεννιούνται και θρέφονται τέτοιες ιδεολογίες, δεν υπάρχει άλλη απάντηση πέρα από αυτή που έδωσε το εργατικό λαϊκό κίνημα, τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες το προηγούμενο διάστημα έξω από τον Άρειο Πάγο. Αυτή η δίκη ήταν τελεσίδικη για το λαό έξω στους δρόμους της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και προφανώς σε αυτές τις εκλογές δεν είναι επιλογή για έναν νέο άνθρωπο που αυτή τη στιγμή αγανακτά για τη ζωή που του έχουν στρώσει, χωρίς τη δικιά του επιλογή. Δεν είναι επιλογή να στηρίξει τέτοια φασιστικά κόμματα, διότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να υπηρετήσουν το σύστημα που τους γεννά. Άλλωστε είναι γνωστό ότι τέτοια μορφώματα στηρίχτηκαν από το εφοπλιστικό κεφάλαιο και από μια σειρά άλλα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εμένα η ερώτησή μου είναι όπως έγινε στη ζώνη, και μάλιστα οι πρώτοι που χτυπήθηκαν στη Βουλή, τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη. Κύριε Κυριάκη, δεν σας διέκοψα. Οι πρώτοι που χτυπήθηκαν από τέτοια μορφώματα και ιδεολογίες ήταν οι αγωνιστές, συνδικαλιστές, κομμουνιστές. Και τέλος, ένα πράγμα. Ο τσακωμός, να το πω έτσι, που γίνεται ανάμεσα στα κόμματα που στηρίζουν αυτό το σύστημα, είναι κατά τη γνώμη μας επιφανειακός, δεν μπαίνει στην ουσία. Γιατί στην ουσία οι τροπολογίες και οι δύο τροπολογίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζονται πάνω στην οδηγία, να το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δύο άκρων. Κύριε Στεφανάκη, μήπως η ουσία είναι γιατί στρέφονται νέοι άνθρωποι σε φασιστικά ιδεολογία, με την ιδεολογία του κομμουνισμού σοσιαλισμού που απελευθέρωσε τον κόσμο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ήταν το κύριο αντίπαλο δέος απέναντι στο φασισμό. Και έκανε και πάνω σε αυτό στηρίζονται και οι δύο τροπολογίες που είναι πολύ επικίνδυνες. Πολύ επικίνδυνες και οι δύο. Και προφανώς δεν είναι προοπτική και λύση για ένα νέο άνθρωπο. Να δούμε λίγο. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, όσον αφορά το ζήτημα της ανάπτυξης. Εγώ προέρχομαι και από έναν κλάδο που και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ευαγγελίζονται ότι είναι το μοντέλο, να το πούμε έτσι, της ανάπτυξης. Οι προνομιούχοι της ελληνικής οικονομίας. Είμαι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Πιστευτισμού Τουρισμού Αττικής. Ακριβώς. Και μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας. Η ανάπτυξη λοιπόν στον τουρισμό είναι ανωδική. Όντως. Mm. Τα νούμερα, οι αφήξεις. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σαρανάκη. Περιμένετε, κύριε. Δεν τα ακούσατε όλα ακόμα. Σας ευχαριστούμε. Θα σας πω. Λοιπόν, οι αφήξεις, τα έσοδα, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε τώρα τι τραβάνε οι εργαζόμενοι, κύριε Κυριάκη, που λέτε και ευχαριστώ. Για να δούμε τι τραβάνε. Περιμένετε τώρα. Είναι ο μόνος που δεν έχει διακόψει κανένα. Στην ανάπτυξη λοιπόν που όλοι σας ευαγγελίζεστε, οι εργαζόμενοι δουλεύουν 12 ώρα, δουλεύουν στην καλύτερη των περιπτώσεων 5 μήνες για να βγάλουν τη ζωή 12 μηνών. Χωρίς ρεπό. Δεν διέκοψα κανένα. Συγγνώμη. Χωρίς ρεπό, 7 ημέρα, με μισθούς που φτάσαν τώρα με αγώνες, με διεκδικήσεις, με απεργίες, φτάσαν τώρα λίγο πιο κάτω από τους μισθούς του 2011. Με υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Πώς καθορίζονταν μέχρι τώρα, κύριε Κυριάκη και κυρία Κουτσούμπελη, ο μισθός των εργαζομένων και πώς καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού? Ποιος νόμος το καθορίζει αυτό? Βρούτσι Αυτσόγλου.
Με ποια κριτήρια, δημοσιονομικά κριτήρια λέει, επιχειρηματικά ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό, κέρδη για το κεφάλαιο, για τους επιχειρηματικούς ομίλους και οι εργαζόμενοι να τραβάνε αυτά που τραβάνε. Πώς γίνεται να υπογραφεί μια επιχειρησιακή σύμβαση και να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της, δηλαδή ακόμα και αυτός ο μισθός που καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι του 11 το μισθό, δηλαδή με αγώνες και με σύγκρουση μέσα στους χώρους δουλειάς, με πολλή αγώνα, πώς θα γίνει, πώς έγινε υποχρεωτική. Πάλι με απόφαση υπουργού, πάλι με αυτά τα κριτήρια. Πάλι με αυτά τα κριτήρια. Άρα λοιπόν ανάπτυξη, ανάπτυξη, ναι μεν υπήρξε. Ναι μεν υπήρξε ανάπτυξη, όμως ήταν ανάπτυξη για τους λίγους. Διαφωνώ πλήρως για αυτούς λοιπόν, για αυτούς που παράγουν τον πλούτο, για αυτούς που παράγουν τον πλούτο, για αυτούς που δουλεύουν με τους όρους που δουλεύουν, όχι μόνο ανάπτυξη δεν υπήρχε, υπήρχε οπισθοχώρηση. Οπισθοχώρηση σε δικαιώματα χρόνων πίσω, του 8ωρου και για να πούμε και για τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν και λέω το εξής, επειδή υπήρξε και αυτή η ερώτηση, καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσκολία να απαντήσουν όλοι. Όμως είναι εύκολο να το απαντήσουμε εμείς. Και ο ίδιος ο κόσμος το καταλαβαίνει. Από την πρώτη στιγμή που συζητιέται το ζήτημα μιας κυβέρνησης συνεργασίας, υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Δεν νομίζω να υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή που δεν βλέπει προγραμματική σύγκληση για να μιλάει για κυβέρνηση συνεργασίας και συμμαχία. Τώρα μου θυμίζετε τα πέντε κόμματα, δύο πολιτικές, εκείνο το σύγκλημα. Όχι, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Όταν κάποιος, όταν ένα κόμμα μιλάει για κυβέρνηση συνεργασίας και συμμαχίας, πάει να πει ότι υπάρχει έστω και μία προγραμματική σύγκληση. Ποια είναι αυτή? Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι το μνημόνιο των μνημονίων, για να εκταμιευτούν τα 30 δις, θα χρειαστεί, όπως είπε και ο κύριος Τουρνάρας, να ξαναπαγώσουν οι μισθοί, να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί, να προχωρήσει η αντιλαϊκή πολιτική δηλαδή, που στέλνει το λαό στη φτώχεια και στην ακρίβεια και με αυτούς τους όρους δουλειάς και να κερδίζουν το κεφάλαιο. Σε αυτό συμφωνούν, το έχουν ψηφίσει. Συγγνώμη, αλλά εδώ δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Το έχουν ψηφίσει. Όπως και αυτή η λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα. Που δεν εξηγούν και στον κόσμο τι είναι η επενδυτική βαθμίδα. Ποια είναι η... Όπου εδώ και τι είναι η επενδυτική βαθμίδα. Αλλάξανε το όνομα, αλλάξανε το όνομα στο κυνήγι του κέρδους. Το κυνήγι της εκμετάλλευσης. Θα καταθέσετε την εντολή. Και το βαφτίσανε επενδυτική βαθμίδα. Που σημαίνει συγκεκριμένοι όροι επιτήρησης και στόχοι. Ούτως ώστε αυτά τα δημοσιονομικά κριτήρια που λένε αυτά τα κόμματα να τα πληρώσει ο λαός. Από την τσέπη μας λοιπόν θα έρθει αυτή η ανάπτυξη για να κερδίσουν οι λίγοι οι οποίοι μέχρι τώρα θησαυρίζουν στις πλάτες των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο διάστημα και αυτό που κρίνεται στις εκλογές δεν είναι αν θα υπάρξει κυβέρνηση. Κυβέρνηση θα υπάρξει. Εδώ υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Το ζήτημα είναι, θα υπάρχει αντίπαλο δέος απέναντι σε μια τέτοια κυβέρνηση που την ετοιμάζουν. Αυτός είναι ο ρόλος που διεκδικεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, όσο πιο δυνατό θα είναι, τόσο πιο δυνατό θα είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα. Τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, οι εργαζόμενοι λοιπόν, που παλεύουν καθημερινά για να διεκδικήσουν. Μπορεί, κύριε Κυριακή, μια καμαριέρα να βγει στη σύνταξη στα 67. Στο δικό μας τον κλάδο. Εσείς θα παίρνατε καμαριέρα στην επιχείρησή σας. Θα παίρνατε καμαριέρα 67 χρονών. Αντέχει ένα. Μάγειρας, να δουλεύει στην κουζίνα, για 150 αίσθημα το χρόνο, να μαζέψει 40.000 αίσθημα και να πάει στα 67 με 350 αίσθημα. Μαζί τα εφαρμόζεται. Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Τα ψηφίσατε όλα στα μνημόνια. Τα ψηφίσατε όλοι μαζί. Κύριε Στεφανάκη, όλοι μαζί. Σας παρακαλώ, μην πετάτε μόνο. Για το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο είναι εδώ. Στεφανάκη, επειδή συμφέρετε μια ξεκάθαρη θέση για τις 22 Μαΐου, να επιχειρήσουμε να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση και να δυναμώσει ο λαός. Αυτό είναι το ζήτημα. Με δυνατό που κουράζει. Εντάξει, καταρχήν όσοι καλούν τους εργαζόμενους και το λαό να τους ψηφίσουν και μέχρι σήμερα κυβέρνησαν και έχουν ευθύνη για αυτά που ζουν, στην ουσία ζητούν τη συνένεση των εργαζομένων και του λαού για να συνεχίσουν αυτή την πολιτική. Με μικρές διαφορές, ακόμα και με συγκλήσεις και με κυβέρνηση συνεργασίας που από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να φτιαχτεί. Άλλωστε και σε τοπικό επίπεδο βλέπετε, συναντιούνται επικεφαλής παρατάξεων των κομμάτων ενάντια στον Κομμουνιστικό Δήμαρχο της Πάτρας, εδώ στην Κεσαριανή κτλ. Υπάρχουν παραδείγματα. Το ΚΚΕ έχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας. Έχει δικό του πρόγραμμα και το έχει συζητήσει και το συζητάει καθημερινά με το λαό. Θα συμμετέχει σε μια κυβέρνηση η οποία κυβέρνηση θα οργανώσει την ίδια την εξουσία του λαού. Ούτως ώστε ο παραγωγός του πλούτου να είναι και αυτός που θα τον απολαμβάνει. Μια κυβέρνηση στην οποία
η βασική πολιτική κατεύθυνση θα είναι να χάσει το κεφάλαιο, είναι να χάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι. Γιατί και τα δύο δεν γίνονται. Αυτό σας ρώτησα, δεν γίνονται και τα δύο. Ανοχή λοιπόν σε μια τέτοια πολιτική που θα συνεχίσει να εφαρμόζεται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη σύγκληση που έχουν όσον αφορά τα βασικά, τα μεγάλα ζητήματα στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οδηγίες του Στουρνάρα και των τραπεζών, στους εφοπλιστές κτλ. Δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι αν θα τη δώσει το ΚΚΕ μόνο ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι αν το ΚΚΕ έμπαινε και παλιότερα, θυμάστε την πίεση που είχε δεχτεί το κόμμα μας σχετικά με την κυβέρνηση, την προοδευτική, τη λεγόμενη σε εισαγωγικά κυβέρνηση κτλ. Ή και τώρα. Αν το ΚΚΕ έμπαινε ή μπει σε μια τέτοια κυβέρνηση, καταλαβαίνετε τι αυτό θα προκύψει από εκεί και πέρα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα υπάρχει αντίπαλο δέος απέναντι σε αυτή την πολιτική. Δεν θα υπάρχει. Το μόνο κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να οργανώσει τον αγώνα του λαού απέναντι σε αυτά που έρχονται, τους 700.000 πληστηριασμούς, τις μειώσεις μισθών, την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, είναι το ΚΚΕ. Μάλιστα. Από πόσο χρόνο έχουμε έτσι, για να δούμε λοιπόν, αν προλαβαίνουμε έναν τηλεγραφικό. Έτσι λοιπόν θα είναι δυνατός ο λαός την επόμενη μέρα. Καλούμε όσους μέχρι σήμερα ζουν αυτή την πολιτική, η οποία μειώνει τους μισθούς, μειώνει τις συντάξεις, έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση τον εργαζόμενο λαό, τους αγρότες, τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους, να σκεφτούν ότι μπορούν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Ότι την επόμενη μέρα με ένα δυνατό ΚΚΕ θα είναι δυνατή και αυτή, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την αντιλαϊκή πολιτική που είναι από χέρι σίγουρο ότι θα εφαρμόσουν και τα τρία κόμματα.